είναι αυτό. Δεν μπορεί να υπάρχουν... Έλα, Θόδωρε. Να πούμε καλώς όρισες και στον Θόδωρη τον Πάπα. Δεν μπορεί να υπάρχουν τρία ρέματα, τρία χαντάκια στην περιοχή και να έχει ξεκινήσει η διαδικασία οριοθέτησης για να τελειώσει επιτέλους αυτή η ιστορία με τα όμπρια, αλλά αν θέλετε και με τα ακάθαρτα που υπάρχουν μέχρι τώρα, να έχει ξεκινήσει από τον Δήμο Δικαίου και μέχρι τώρα να μην έχουν καταφέρει να το πάνε ένα βήμα παραπέρα. Η οριοθέτηση λοιπόν και η ταυτοποίηση των ρεμάτων στον Άγιο Γεώργιο Ανατολιά και δυτικά του Αγίου Γεωργίου αλλά και του Αμανιού είναι μία υποχρέωση και δέσμευση που αν δεν καταφέρουν αυτοί οι άνθρωποι μέχρι τον Μάιο ή μέχρι τον Σεπτέμβριο που θα είναι ακόμα στο Δήμο να την τελειώσουν, είναι το πρώτο πράγμα που θα αρχίσουμε να τρέχουμε έτσι ώστε να τελειώνει αυτή η ιστορία, να διευθετηθούν τα ποτάμια αυτή, αν θέλετε τα ριάκια ή τα χαντάκια αυτά, έτσι ώστε να μην υπάρχει το πρόβλημα που υπάρχει στην περιοχή και είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Παρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα μια αλληλογραφία μεταξύ ενός πολύ αξιόλογου και σεβαστού συμπατριώτη μας, του Μιχάλη του Παπαδημητρίου και του Δήμου της Κόκκινης, να δείτε την αναξιοπιστία ενός Δήμου απέναντι σε έναν πολίτη. Υπάρχει το πάρχει στον Άγιο Νικόλαο. Ο άνθρωπος έχει έρθει σε μια συμφωνία, υποτίθεται, με έναν Δήμο που σέβεται, πρέπει να σέβεται τον εαυτό του και τον κοροϊδεύουν τόσο καιρό, με αποτέλεσμα να βγει και να πει ότι αν δεν το τελειώσετε μέχρι 31 Ιανουαρίου, εγώ ως εκπρόσωπος της οικογένειας που έχει αυτό το ακίνητο, θα το κλείσω. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για ένα Δήμο που υποτίθεται ότι σέβεται το χωριό, σέβεται τους πολίτες, αλλά σέβεται και τον συνομιλητή. Αν ο Δήμος αποδεικνύεται αναξιόπιστος απέναντι στους πολίτες, γιατί οι πολίτες να είναι αξιόπιστοι απέναντι στον Δήμο? Θέλω λοιπόν εδώ σήμερα από αυτό εδώ το χώρο να παρακαλέσω τον και κάνω έκκληση στον Μιχάλη του Παπαδημητρίου, εάν δεν τα βρούνε μέχρι τέλος του μήνα που δεν βλέπω να τα βρίσκουμε τη Δημοτική Αρχή, να κάνει υπομονή να αφήσει το πάρκινγκ ανοιχτό και να το τακτοποιήσουμε άμεσα μόλις αναλάβουμε. Είναι ντροπή να μην τακτοποιηθείτε αυτό το θέμα. Και είναι παράκληση προς τον Μιχάλη του Παπαδημητρίου και στους ανθρώπους που εκπροσωπεί, εάν μέχρι να παραδώσει αυτή η Δημοτική Αρχή ολοκληρώσει την αναξιοπιστία της απέναντι στους δημότες, θα την ολοκληρώσουμε και θα την κλείσουμε εμείς αυτή την περίεργη κατάσταση. Θέλω επίσης να σας πω ότι ένα ιδιαίτερα σημαντικό σημείο το οποίο έχουμε σημειώσει έχει να κάνει με τη γεωργία και την ανάπτυξη των ανθρώπων που ασχολούνται με τη γεωργία στην περιοχή. Φέτος είναι η πρώτη φορά που δεν πήρανε νερό για να ποτίσουν τα δέντρα τους οι κάτοικοι της περιοχής του Πηλιού. Τα αρδευτικά έμειναν τόσο πολύ πίσω για λόγους απαράδεκτης οργάνωσης και λειτουργίας της αρμόδιας υπηρεσίας, αλλά και όσοι κατάφεραν να κάνουν τη δουλειά τους, δεινοπάθησαν να την κάνουν με αποτέλεσμα να μουρμουράνε ο κόσμος και ειδικά στους ανθρώπους του κάμπου που ασχολούνται με τη γεωργία, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχει λοιπόν λύση εκεί και η λύση είναι πολύ απλή, δεν θέλει και πολλά πράγματα. Δεν θέλει πάρα πολλά πράγματα. 200 μέτρα δίκτυο άμα γίνει, κουμπώνει το ένα κομμάτι πάνω στο άλλο και μπορεί να λειτουργήσει όλο το αρδευτικό και να είναι όλοι ικανοποιημένοι προκειμένου να κάνουν αυτό που είναι πολύ απλό και απλοϊκό στο μυαλό του καθενός, αλλά από αυτοί οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται για το νησί και τον τόπο, δεν ενδιαφέρονται και γι' αυτό. Βέβαια, είδαμε και την ανάπλαση της λίμνης, δεν ξεχνάμε. Είδαμε μια καταπληκτική παρέμβαση, στην οποία μπήκανε 5 φώτα. Φώτα είχαν βάλει και οι πρώην Δήμος και η κοινότητα. Βάλαμε και ένα συντριβάνι μες στη μέση που στο τέλος το κλείσαμε γιατί τα νερά καταβρέχανε, ο οποίος περνούσε από εκεί και δημιουργούσε προβλήματα. Και είδαμε και 5, τι ήτανε, αραδάφνες που φυτέψανε εκεί, κάτι φυτέψανε δίπλα. Αυτή ήταν η παρέμβαση και έκαναν ολόκληρη ανάλυση και βραδινή λήψη για να την κάνουν διαφήμιση. Βέβαια, είπαν θα κάνουν και καταράχτες στο πρώην λατομείο. Περιμένουμε τώρα που να είναι, θα γίνουν και καταράχτες.
και θα απολαμβάνουμε στο τρίγωνο καταρράκτες. Τι δεν έκαναν όμως. Ακόμα και τη διαδικασία απαλλοντριώσεων ή τακτοποιήσεων που έπρεπε να κάνουν γύρω-γύρω εκεί ή να ρυθμίσουν κάποια πράγματα για να γίνει πραγματικά Ελλήνη, γιατί και εμείς το είχαμε στο πρόγραμμά μας, αλλά όχι με αυτές τις αστιότητες για να μην πω αθλειότητες, δεν προχώρησαν τίποτα. Κάποια στιγμή θα δημοσιεύσουμε ένα εσωτερικό έντυπο της Δημοτικής Αρχής προς τα μέλη της με το τι αναλάμβανε ο καθένας και θα έπρεπε μέσα στο 11 και το 12 να είχαν υλοποιήσει. Εδώ λοιπόν αυτό το είχε αναλάβει ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβούλου, σε 6 μήνες θα το έχει τελειώσει. Πηλιώτης γάρα. Τώρα δεν ξέρω τι θα μας πει γιατί δεν το τελείωσε. Υπάρχει ένα μεγάλο στοίχημα το οποίο είχαν βάλει ο Δήμος Δικαίου και η κοινότητα με το προεκτήριο του συνεταιρισμού στο Πηλί. Και ξέρετε, υπάρχει μια ευαισθησία στους ανθρώπους του τόπου μας που τα δύσκολα χρόνια πάλεψαν και στηρίχτηκαν στην γεωργία και μεγάλωσαν παιδιά, μεγάλωσαν οικογένειες, πάντρεψαν παιδιά, σπούδασαν παιδιά δια της γεωργίας και της κτηνοτροφίας. Και κάποια από αυτά τα κτίρια, είτε ήταν εργοστάσια, είτε ήταν κτίρια των συνεταιρισμών, που μπορεί να πούμε ότι βούλιαξαν και καταστράφηκαν οι συνεταιρισμοί, αλλά εδώ σε όποιον το λέει θα πρέπει να πούμε ότι οι μόνοι που δεν φταίνε είναι οι αγρότες και οι συνεταιριστές. Οι μόνοι που δεν φταίνε είναι αυτοί οι άνθρωποι και όμως αυτούς προσπαθούν με κάθε τρόπο να κατηγορήσουν, να πούν ότι αυτοί φταίγανε που δεν πήγε καλά ο συνεταιρισμός, ότι οι άνθρωποι αυτοί πάλευαν στην καλλιέργεια. Κάποιοι είχαν την απέτηση, ένας γεωργός του 1960, όταν η Αγροτική Τράπεζα απομισούσε τους γεωργούς και τους ανθρώπους του Συμπέθρου, να ξέρουν και από την οικονομία και την ανάπτυξη και όταν πηγαίνουν βέβαια δεν έβλεπαν μόνο ότι τους έκλεβαν στο ζύγι και στα τελάρα, αλλά να μπορούν να ελέγχουν και τον κάθε ένα ο οποίος ήταν υπάλληλος της τράπεζας ή οτιδήποτε άλλο για είτε λεγόταν κράτος και τους απομισούσε. Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο αυτό το κτίριο να πρέπει κάποιος να το αγοράσει και να το διασώσει και να το αξιοποιήσει για τις ανάγκες του Πηλιού. Είχε προχωρήσει. 300.000 ευρώ είχε εντάξει στο πρόγραμμα ο Μιχάλης ο Χατζηγαλίπης για να αγοράσει το κτίριο. Τρεις φορές έχει η απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τη μια αναβλήθηκε, την άλλη ξαναμπήκε, την άλλη ψηφίστηκε και τελικά τελειώνει η θητεία και δεν έκαναν καμία κίνηση διότι ξαφνικά ανακάλυψαν ότι ήταν τεράστιο το ποσό και δεν αξίζει να το πάρουμε ή δεν πήγαν να κάνουν καθόλου διαπραγμάτευση. Εάν λοιπόν εμείς θεωρούμε ότι αυτό το κτίριο πρέπει να παραμείνει στο Πηλί, που το θεωρούμε αυτό το πράγμα και πρέπει επίσης αυτό να αξιοποιηθεί εποφελία του χωριού για οποιαδήποτε δράση, πρώτη υποχρέωση όλων μας είναι να επιβεβαιώσουμε αυτή τη θέληση και να ξεκινήσουμε τη διαδικασία από την 1η Σεπτεμβρίου για αυτό να περιέλθει στο Δήμο και στον Πηλί. Και βέβαια